Γεια σα, είμαι ο Κωνσταντίνο. Καλώ ήρθατε στο κανάλι των Gearheads. Καμερούλε, σήμερα θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί από εσά να ενδιαφέρεστε για να βάλετε ένα σετ με κάμερε για να παρακολουθείτε το σπίτι, το γραφείο ή κάποιο άλλο χώρο. Πολλέ φορέ όμω τέτοια κοιτάκια απαιτούν έτσι Λίγο πιο πολύπλοκη εγκατάσταση. Το kit λοιπόν τώρα εδώ που έχω μπροστά μου το οποίο είναι από την TP-Link θέλει να κάνει αυτή τη διαδικασία όσο πιο απλή γίνεται ακόμα και για το πιο ε, άσχετο και ουσιαστικά μέσα στο κοιτάκι το οποίο έχω εδώ περιλαμβάνονται τα πάντα για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε έναν οποιοδήποτε χώρο με δύο κάμερες. Το κουτάκι εδώ μας λέει ακριβώς και ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα εγώ έχω το kit, το Tapo c 420 S2, το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει δύο κάμερες μέσα. Είναι αυτές εδώ οι πολύ S, όπως δείχνει εδώ και το γράφικό, είναι ασύρματες κάμερες και μάλιστα είναι ανάλυσης ενάλυσης 2K έχουν κανονικά λειτουργία ημέρα νύχτα και μάλιστα είναι full color, αν και εφόσον το επιθυμείτε το βράδυ, δεν είναι υποχρεωτικό να τραβάτε μόνο ε, ασπρόμαυρα. Έχουν smart AI detection και notification σε περίπτωση που αντιληφθούν ανθρώπου, κατοικίδια ή αυτοκίνητα, σε περίπτωση που τι βάλετε σε εξωτερικό χώρο. Έχουν και επιστοποίηση IP65 και είναι στι κόνε και στο νερό. Και εδώ είναι ένα. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι παίρνουν τροφοδοσία από μπαταρία η οποία είναι ικανή να δώσει μέχρι και 180 ημέρες χρήσης. Φυσικά εξαρτάται από το πόσα detection θα κάνουν κάθε ημέρα και πόσε εγγραφέ φυσικά θα κάνετε εσείς. Επίσης όπως βλέπετε συνεργάζονται και με Amazon Alexa και με Google Assistant. Πάρα πολύ ωραίο ε, το κοιτάκι, unboxing τώρα επίσης δεν θα κάνω καθότι εγώ το έχω εγκαταστήσει ε, το kit και το χρησιμοποιώ ήδη περίπου ε, κάμια δεκαριά μέρες, με όλα αυτά θα πούμε ακριβώς τι υπάρχει μέσα στο περιεχόμενο της συσκευασία. Έτσι λοιπόν μέσα στη συσκευασία θα βρείτε τις δύο κάμερες, το hub στο οποίο συνδέονται, Τις μπαταρίες. Τις δύο βάσεις στήριξης οι οποίες βιδώνουν κανονικά και στον τοίχο. Το πατρόν της βίδες και τα ούπα για να βιδώσετε τις βάσεις στον τοίχο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μέχρι κανονικά και ο φορτιστής για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Το καλώδιο της φόρτισης και ένα καλώδιο Ethernet. Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω εγώ εδώ είναι ότι το καλώδιο της φόρτισης είναι USB, micro USB και θα προτιμούσα ομολογώ να είναι κανονικά ένα USB Type-C αυτή την εποχή. Η εγκατάσταση τώρα είναι πάρα πολύ εύκολη. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να φορτίσετε τις μπαταρίες ώστε να είναι 100% φορτισμένες και να τις εγκαταστήσετε μέσα στις κάμερες. Αυτό γίνεται πάρα πολύ απλό τρόπο. Το πίσω μέρος της κάθε κάμερας ξεβιδώνει και παίρνει μέσα η μπαταρία, μάλιστα αφήνει κανονικά και υποδοχή για φόρτιση μέσα στην ίδια την κάμερα και από εκεί και πέρα να πάτε και να συνδέσετε το σταθμό βάσης ενσύρματα με το δίκτυό σας, δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση και φυσικά με το ρεύμα. Αφού αυτό ενεργοποιηθεί μετά πάτε στη συνοδευτική εφαρμογή, την τάβο στο κινητό και ακολουθείτε ένα-ένα τα βήματα για να συνδέσετε ουσιαστικά μία-μία τις δύο κάμερες οι οποίε αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστούν κανονικά εδώ πέρα. Εγώ βλέπετε μάλιστα τι έχω αυτή τη στιγμή εγκατεστημένε. Είναι ονομασμένε τάπο 1 και τάπο 2. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και το χαμπάκι, το τάπο hub 91 ID. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν έχω αλλάξει το όνομα. Το περιβάλλον τη εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλό. Αν πατήσω εδώ πάνω στο hub, ουσιαστικά έχω Βλέπω εδώ ποιε είναι οι συσκευέ οι οποίε αντιστοιχισμένε στην προκειμένη περίπτωση είναι οι δύο κάμερε και μπορώ φυσικά αν θέλω να προσθέσω και άλλε. Επιλέγοντα τώρα μια από τι δύο κάμερε, μπαίνουμε στο ίδιο το περιβάλλον. Είναι κοινό και για τι δύο ε, τις κάμερε. Δεν ξέρω τώρα πιθανόν αν το προλάβατε. Υπάρχει και μια ένδειξη εδώ που λέει 1 προ 32. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό σημαίνει ότι συνολικά μπορείτε να συνδέσετε ε, 32 ε, κάμερε ε, πάνω στο χαμπάκι Πάντω εδώ βλέπετε ότι είναι το περιβάλλον με τις δύο ε, τις κάμερες. Η μία βρίσκεται εδώ μέσα στο στούντιο και κοιτάει εμένα και η άλλη βρίσκεται σε έναν εξωτερικό χώρο και μάλιστα βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι είναι σε ε, night mode. Έχετε εδώ όλες τις επιλογές τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε. Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση, να επιλέξετε ανάμεσα σε QHD 720p ή αυτόματη ε, λειτουργία. Να επιλέξετε ανάμεσα σε λειτουργία ημέρας, λειτουργία νύχτας ή σε αυτόματη επίσης ε, λειτουργία. Να ενεργοποιήσετε το φω της κάμερας να το κάνω εδώ στην κάμερα την εξωτερική πιθανόν να το δείτε κιόλας ότι θα αλλάξει εδώ περάσαμε στο full color mode εφόσον άναψε και το φως και εδώ με το που έκλεισε το φως γύρισε σε night vision ακριβώς από κάτω μπορείτε να τραβήξετε ένα screenshot και το οποίο αποθηκεύεται. Εδώ σε ό,τι αφορά την αποθήκευση έχετε δύο επιλογές. Αν και εφόσον έχετε εγκαταστήσει κάποια κάρτα microSD στο hub, αυτή μπορεί να είναι μέχρι 256GB, μπορεί να θα γίνει η αποθήκευση του οποιοδήποτε υλικού τοπικά. Ή αλλιώς υπάρχει δυνατότητα να αποθηκεύσετε αρχεία στο cloud της TP-Link με το πακέτο να σας δίνει και δωρεάν δοκιμαστική περίοδο στο cloud 30 ημερών. Μπορείτε φυσικά να ξεκινήσετε να γράφετε εσείς χειροκίνητα ε, κάποιο βίντεο για να παρακολουθήσετε, για να κρατήσετε κάποιο απόσπασμα από κάποια δραστηριότητα η οποία μπορεί να γίνεται στο χώρο. Και ακριβώς εδώ δίπλα είναι και ε, το μικρόφωνο, η ένταση βασικά του μικρόφόνου, γιατί οι κάμερες έχουν κανονικά και μικρόφωνο και μεγάφωνο και μάλιστα μπορείτε να μιλήσετε, μπορείτε και να ακούσετε κάποιον θόρυβο ο οποίο γίνεται στο χώρο. Και ακριβώ από κάτω βλέπετε ότι ουσιαστικά μπορείτε να μιλήσετε με οποιονδήποτε βρίσκεται στο χώρο. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που έχετε βάλει εσεί μια κάμερα στον εξωτερικό χώρο και έρθουν να σα παραδώσουν ένα δέμα και λείπετε να συνεννοηθείτε με τον άνθρωπο και τι θα κάνει, ή σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια παραβίαση, μπορείτε ενδεχομένω να μιλήσετε με τον κλέφτη και να του πείτε μεγάλη κάντινα, γιατί έχω ειδοποιήσει την αστυνομία. Εννοείται ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Εγώ εδώ τον έχω τώρα κλειστό, μην αρχίσει και βαράει που είμαι μέσα στο χώρο. Αλλά μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε. Από εκεί και πέρα, όταν ανοιχνεύσει κάποια κίνηση, θα αρχίσει να χτυπάει. Δίπλα είναι η λειτουργία ή η privacy, όπου ουσιαστικά μπορείτε να ορίσετε εσεί κάποια mode, κάποιε περιοχέ, μέσα στο κάδρο, τι οποίε δεν θα τι καταγράφει. Να το δείξω και εδώ λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Εδώ λοιπόν είναι οι ζώνε του. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση έχω βάλει εδώ, βλέπετε, μία μαύρη ζώνη. Και μπορώ φυσικά, άμα θέλω, να προσθέσω και άλλες ζώνες τι οποίε δεν θα τι καταγράφει ε, η κάμερα. Βλέπετε εδώ πώ ε, μαύρησε. Επίση, εδώ μια και μπήκα μέσα στι ε, ρυθμίσει. Μπορείτε να δείτε ότι βλέπουμε την μπαταρία. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω χάσει περίπου, βλέπετε, είναι εγκατεστημένε. Έχουν ξαναμπεί βέβαια για μερικέ μέρε, αλλά τι είχα βγάλει τις, γιατί τι είχα βάλει σε άλλο χώρο. Στην προκειμένη περίοδο είναι εγκατεστημένε 6 ημέρε, αυτό το εδώ το χώρο και έχουν χάσει ένα 4-5% και έχουν καταγράψει 197 συμβάντα. Βέβαια, αυτά τα συμβάντα που έχουν καταγράψει ω επιτοπλίστων είμαι εγώ που μπαίνω, βγαίνω και δοκιμάζω ε, να δω ε, τι γίνεται. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η μπαταρία ε, κρατάει πολύ. Ακριβώς από κάτω, και εδώ μπορείτε φυσικά να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε το LED ε, της κάμερας να ρυθμίσετε τον τρόπο που θα λειτουργεί η κάμερα αν θα είναι σε ασπρόμαυρη λειτουργία, έγχρωμη λειτουργία και έξυπνη ε, λειτουργία και εδώ πόσο μακριά θα πιάνει το ασπρόμαυρο το οποίο φυσικά μπορεί να επηρεάσει την αυτονομία ακριβώς από κάτω είναι οι ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα του spotlight όπου έχει ε, η κάθε ε, κάμερα και εδώ βλέπετε ουσιαστικά υπάρχουν. 5 διαφορετικά επίπεδα και ακριβώς από κάτω μπορείτε να ρυθμίσετε τι θα κάνει η κάμερα σε περίπτωση που ανοιχνεύει κάποια δραστηριότητα, κάποια κίνηση. Βλέπετε λοιπόν ότι αν θα είναι ενεργό ή ανενεργή η ανενεργη η ανειχνευση της κίνησης, ποια θα είναι η ευαισθησία. Εδώ συνολικά υπάρχουν 10 διαφορετικά επίπεδα. Εγώ το έχω αφήσει περίπου στο 6 και πιάνει όλες τις κινήσεις χωρίς πρόβλημα και εδώ φυσικά σε ποιες ζώνες μπορείτε να ορίσετε σε ποιες ζώνες θα καταγράφει την κίνηση. Εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την περιοχή. Αν θέλω μπορώ να βάλω μια συγκεκριμένη ζώνη. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε το AI που λέγαμε για να δούμε τι θα ανοιχνεύει η κάμερα. Έχει επιλογή ανοίχνευσης Ατόμου. έχει επιλογή ανείχνευση κατοικιδίου το οποίο βλέπετε βέβαια ότι είναι σε βέτα μορφή εγώ κατοικίδιο δεν έχω ε, για να το δοκιμάσω και έχει και ανείχνευση οχημάτων σε περίπτωση που η κάμερα είναι τοποθετημένη σε εξωτερικό χώρο ακριβώς από κάτω έχουμε και την ευαισθησία της ανείχνευσης και εδώ έχουμε 10 ε, διαφορετικά επίπεδα προτείνω να το έχετε κάπου εκεί στο 6, 7, 8 και φυσικά τη λειτουργία του συναγερμού ε, της κάμερας αν θα βαράει κάθε φορά που θα ανοιχνεύει κάποια κίνηση και φυσικά μπορείτε να ορίσετε εδώ και λειτουργία ξύπνητηριού. Ακριβώς από κάτω είναι οι επιλογές για την, που αφορούν την εγγραφή. Εδώ εγώ έχω εγκαταστημένη κάρτα microSD, την έχει κάνει format, εδώ μας δείχνει ποιες εγγραφές είναι και πόσος χώρος ε, απομένει. Τι πρόγραμμα εγγραφή θα έχουμε σε περίπτωση που θέλουμε εμεί να καταγράφουμε το χώρο για συγκεκριμένε ε, ώρε. Ρυθμίσει για το πόση ώρα θα κάνει μία ε, εγγραφή και πόσο, ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα απαιτείται να περάσουν μέχρι να ξεκινήσει ξανά μία νέα εγγραφή σε περίπτωση ε, που ανοιχνευτεί επόμενη ε, κίνηση. Και βλέπετε εδώ μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη ε, διάρκεια μέχρι τα 120 δευτερόλεπτα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του βίντεο, το είπαμε και πριν: έχετε ουσιαστικά δύο επιλογέ 720p QHD σαν ανάλυση και φυσικά υπάρχει και το ε, αυτόματο. Σε ό,τι αφορά την φόρτιση, μπορείτε εδώ να ενεργοποιήσετε άμα θέλετε το privacy mode κάθε φορά ε, που φορτίζετε την κάμερα για να μην ε, γράφει. Προφανώ θα είστε κι εσεί ε, μέσα στο χώρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα οδηγό τοποθέτηση. Θα σα δείχνει εδώ και πώ την έννοια που θα σα δείξει η μπαταρία σα στην περίπτωση που τη φορτίσετε μόνη τη ή πώ μπαίνει μέσα στην κάμερα και τέλος μπορείτε να μοιραστείτε εδώ ουσιαστικά να κάνετε κοινή χρήση εδώ της κάμερας για να μπορεί και κάποιος άλλος μέσα από την οικογένεια να παρακολουθεί ε, το feed χωρίς πρόβλημα γενικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ε, το περιβάλλον, το βρήκα πάρα πολύ εύχριστο το βρήκα πάρα πολύ ε, πρακτικό και το όλο kit είναι πάρα πολύ εύκολο στην εγκατάστασή του, δεν με δυσκόλεψε καθόλου η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω εγώ είναι ότι θα πρότεινα το χαμπάκι να το βάλετε πάνω σε κάποιο UPS έτυχε τις ημέρες που έκανα εγώ εδώ το βίντεο να φάω και μια διακοπή ρεύματο. και όταν επανήλθε το ρεύμα δεν συνδέθηκαν οι κάμερες αυτόματα και χρειάστηκα να κάνω εγώ συγχρονισμό δεν ξέρω τώρα βέβαια αν αυτό ήταν τυχαίο θα προτιμούσα πάντως να μην υπάρχουν διακοπέ στη λειτουργία τη κάμερα. Και εγώ λοιπόν γι' αυτό για ασφάλεια θα φρόντιζα να βάλω εδώ το σταθμό βάση πάνω σε κάποιο UPS. Αυτά λοιπόν από το κοιτάκι τη TP Link. Το κόστο του είναι στα 249 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή τιμή για όλα αυτά που προσφέρει. Θα ήθελα όμω να ακούσω τη δική σα απόψη στα σχόλια. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μα για να ενημερώνεστε και την ανεβάζουμε μέχρι την επόμενη παρουσίαση. Να είστε όλε και όλοι καλά.